Η αγάπη δεν άργησε τελικά μία μέρα, άργησε αρκετές μέρες, αλλά τελικά ήρθε εδώ και στο προηγούμενο επεισόδιο τα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι και σήμερα. Αγάπη Καραγκιοζίδη. Σου αγάπη μου και από κοντά, τι κάνεις? Καλά εσύ. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ είμαι νηπιαγωγός και είμαι σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο και κάνουμε κάθε εξάμηνο μία γιορτή και αυτό. Και πηγαίνεις τώρα δηλαδή στο νηπιαγωγείο για να επιμεληθείς τη γιορτή που έχει φτιάξει με τα παιδάκια? Σωστά. Βαθμολογήστε. Λοιπόν, ομοφωνία. Ομοφωνία, αλλά τι ομοφωνία, γιατί θα μπορούσε να είναι και ομοφωνία του Άσου, αλλά δεν είναι του έχει Άσου. Έχει συμβεί και αυτό. Περίπου έχει συμβεί και αυτό. Αλλά αυτό είναι του τρία, πώς σου φαίνεται? Τέλεια. Θέλω να ακούσω την Νικολίνα, πραγματικά. Την Νικολίνα θέλει. Δηλαδή είναι και έτσι με το χέρι, λέω τώρα, έχει να πει. Επιτέλους, πάρτο, το τρία. Λοιπόν. Αυτό περίμενες? Ένα τέτοιο look περίμενα. Okay. Κάτι το οποίο είναι της αισθητικής σου, έχει κάποια κομμάτια τα οποία μπορώ να σχολιάσω και δεν είναι συντηρητικό, είναι κάτι μοντέρνο. Έφερες κάτι το οποίο το αξίζει το τρία. Ορίστε λοιπόν το τρία στην αγάπη, μέσκασε αυτή η κοπέλα. Το πήρε, εύχομαι να το ευχαριστηθεί και άμα φέρει και άλλο look που το αξίζει, θα το πάρει. Απλόχερα τα δίνω εγώ. Ας πούμε, τι είναι αυτό που σου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση? Μ' αρέσει ο ρομαντικός χαρακτήρας που έχει δώσει με αυτή την φούστα. Μ' αρέσει και το παπούτσι, που ρομαντικίζει λίγο. Ναι. Μ' αρέσει η τσάντα, που πάει κάπου πρωί. Μ' αρέσουν τα ήσυχα χρώματα που συνομιλούν. Μ' αρέσει και η ζώνη σου. Και σ' άρεσε που έγινε και μια φασαρία για τους βαθμούς και είπες να το βάλεις? Καλά, εντάξει. Μπορεί. Θέλω να αλλά πω, έχει κάποια σχέση? Όχι, δεν το κάνω για να φανώ καλή. Όντως ήθελα να τις βάλω τρία από την αρχή του επεισοδίου. Μπορεί να την τρόλαρε και λίγο. Από πίσω να την κοίταγα λίγο σε φάση, θα δεις, θα πάρεις από μένα. Αλλά όχι. Μάλιστα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το look. Μάλιστα. Ένα ειλικρινή ήθελα τρία από την Νικολίνα, λοιπόν. Μάλιστα. Θα ήθελα απλά λίγο πιο σκούρο πανωφόρι. Πιο σκούρο ίσως και αυτό ντένιμ. Δηλαδή, αν είχε πιο σκούρο πανωφόρι, το πήγαινες και τέσσερα, που λέει ο λόγος. Ναι, μπορεί. Ζούσαμε μεγάλες στιγμές. Κοίτα να δεις τι πρόκειται να συμβεί. Πολύ ωραία. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι τρία και ο μέσος όρος. Αυτές οι βαθμολογίες μου αρέσουν γιατί μπορώ να βγάλω μόνη μου το μέσο όρο. Δεν μ' αρέσουν πολύ γιατί δεν έχω τίποτα να πω. Έλα, πήγαινε στους κριτές, αγάπη.